Δεν άλλαξε τίποτα και με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις επιμείνατε στο βασικό σας στόχο, γι' αυτό δεν θα επαναλάβω τα ίδια, αλλά θα μιλήσω μόνο για τις τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις των υδατοδρομείων, αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα νομοσχέδιο μόνο του. Αν και υπήρξε νομοθεσία από το 2013 και δόθηκαν περισσότερες διευκολύνσεις και με το νόμο του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ στους επιχειρηματικούς ομίλους και το 2020 με τη Νέα Δημοκρατία, όμως δεν περπάτησε. Γιατί υπάρχει αφενός ανταγωνισμός και με τους ακτοπλώους εφοπλιστές, αλλά και οι επιχειρηματίες επενδυτές θέλουν ακόμα περισσότερες διευκολύνσεις, προνόμια και εσείς τους τα δίνετε, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο και ευκολότερο κέρδος. Ωστόσο, δίνετε και προνόμια που φοβόμαστε ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, γιατί ταυτόχρονα δεσμεύονται υδάτινες εκτάσεις και βυθοί, αφού επεκτείνεται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομείων σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, και τώρα το επεκτείνεται ακόμα πιο πολύ να χρησιμοποιούν κτηριακές εγκαταστάσεις λιμανιών, να τοποθετούν πλωτή προβλήτα σε απόσταση 5 μέτρων από τη γραμμή Αιγιαλού, φορητού οικίσκου μέχρι 70 τετραγωνικά μέτρα, αλλά και θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για ελληνισμό σκαφών επαγγελματικής αλίας. Τελικά, αναπτύσσονται, τουλάχιστον νομοθετικά, και σε βάρος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Καταψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 1229. Για την 1228, που αφορά άρθρα για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτειας Χειροσφαίρησης και Παράκτειων Μεσογειακών Αγώνων, βλέπουμε προχειρότητα, αλλά και την ευκαιρία για να ακολουθηθούν διαδικασίες κατά παρέκκληση, δηλαδή ανάθεσης για τις αναγκαίες υποδομές με τη μέθοδο της μη δημοσίευσης και χωρίς γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου, αλλά και στην ακτή κανάρι τσιμεντοποίηση με συντελεστή δόμησης 06. Και δυστυχώς, η πείρα που έχουμε είναι ότι φτιάχνονται πρόχειρες εγκαταστάσεις σε τέτοιους αγώνες που μετά καταστρέφονται και δεν μένει τίποτε στον αντίστοιχο Δήμο και το λαό για να αξιοποιούνται για λαϊκό αθλητισμό. Επίσης, στην ίδια τροπολογία συνεχίζονται τα δώρα στους ομίλους αιωλικών πάρκων για να κερδίζει ο καπιταλιστής και να πληρώνει το λαϊκό νοικοκυριό εφιαλτικές τιμές στην ενέργεια. Παρατείνονται προθεσμίες, εντάσσονται σε εξαιρετές κατηγορίες σταθμών για τη λαϊκή οικογένεια που μαστίζεται από την ενεργειακή φτώχεια. Δεν έχετε να δώσετε, αλλά μόνο να πάρετε. Και τέλος, για την παράταση υποβολής αντιρρήσεων στη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, δεν θα είχαμε αντίρρηση αν αυτή αφορούσε όλη την Ελλάδα. Γιατί οι υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν, ούτε και οι ενδιαφερόμενοι, λόγω των δυσκολιών από COVID. Συνολικά καταψηφίζουμε και αυτή την τροπολογία. Ωστόσο, ψηφίζουμε θετικά τη 1227, που περιέχει την παράταση σύμβασης σίτησης φοιτητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Την τροπολογία για τα γραφεία κτηματογράφησης και ελληνικό κτηματολόγιο ψηφίζουμε θετικά τα άρθρα 2 και 3 και παρών στα υπόλοιπα, γιατί δεν αιτιολογεί τις αιτίες κολυσιεργίας και αφήνει περιθώρια και για μη ολοκληρωμένο έργο και ίσως πιθανή ένταξη στα ανταποδοτικά. Παρόλα λοιπόν σε αυτή. Στη 1226 την καταψηφίζουμε μόνο και μόνο γιατί υπάρχει το άρθρο 2, όπου ζητάτε να επιστρέψουν 1.300.000 ευρώ οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όταν οι μισθοί τους έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% ονομαστικά, τώρα με τον πληθωρισμό ακόμα πιο πολύ. Τέτοια λόγια, τέτοιες εποχές. Και τελειώνω με την τροπολογία του κυρίου Γεωργιάδη, μίλησε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Είναι μισή, αντιμετωπίζει την κερδοσκοπία, δεν αντιμετωπίζει
την αύξηση των τιμών που είναι εφιαλτικές και θα ανεβούν κι άλλο. Αυτό όμως θα μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε και σε αυτή την τροπολογία με μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και πρώτες ύλες που έχουν σχέση με τη διατροφή, όπως οι ζωοτροφές, αλλά και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργειας. Θα ήταν πραγματικά μια ανάσα ανακούφισης, γι' αυτό εκφραζόμαστε με το παρόν, γιατί είναι μισή δουλειά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.